Μια μεγάλη καλησπέρα σε όλες τις φίλες και τους φίλους του paopaddou.gr. Όπως βλέπετε, είμαστε στο αεροδρόμιο, στη Ρεν. Θα πετάξουμε σε λίγο για Αθήνα, όπως και ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός που φεύγει χωρίς να έχει στις αποσκευές του ένα θετικό αποτέλεσμα. Πάλεψε κατά διαστήματα το παιχνίδι, όχι όμως σωστά, δεν το προσέγγισε σωστά σφαιρικά. Όλοι βέβαια, τεχνικό τύπο παίκτες ανέλαβαν τις ευθύνες τους για αυτή τη χαμένη ευκαιρία. Ωστόσο, παραμένει μέσα στο κόλπο, εξαρτάται το τι θα γίνει και στα άλλα παιχνίδια. Σίγουρα τις τρίτες θέσεις τους φαβορεί, αν θέλετε, αυτή τη στιγμή, γιατί έχει εντός την Μακάμπη. Αλλά υπό προϋποθέσεις αναλόγως του τι θα κάνει στην Ισπανία με τη Villarreal, θα πάει να παίξει ένα τελικό για το Europa και ο Παναθηναϊκός για να δει σε ποια τροχιά θα μπει. Εδώ στο αεροδρόμιο, να πούμε ότι η αποστολή θα αναχωρήσει το μεσημέρι και θα φτάσει στην Αθήνα πρώτο Θεός το 7 το απόγευμα. Εδώ λοιπόν στο αεροδρόμιο οι γαλλικές εφημερίδες, να σας δείξω λίγο, η εκεί που είναι πιο νοσή εφημερίδα, αποθεώνει την Marseille και τη Ρεν για τις μεγάλες τους νίκες και τις χαρακτηρίζει ομάδες Europa League. Για την νίκη επί της ΑΕΚ της Μαρσέη βέβαια, το 0-2 και το 3-1 της Ρεν. Και λέει ότι οι παίκτες της Ρεν τα κατάφεραν περίφημα. Επίσης, αυτό που είχε ενδιαφέρον είναι ότι την καλύτερη βαθμολογία τη δίνει στο Φώτιο Ανίδη με 5. Είναι ο παίκτης που έβαλε τον γκολ, ο παίκτης που ήταν πιο μαχητικός. Οπότε κέρδισε πόντους ο Φώτης Ιωαννίδης από την ΕΚΙΠ, η οποία είναι μια πολύ έγκυρη εφημερίδα. Ο Παναθηναϊκός τώρα μοιραία στρέφει το βλέμμα του στην. Πάμε και λίγο προς τα έξω. Στρέφει το βλέμμα του μοιραίου Παναθηναϊκός, παιδιά, προς το παιχνίδι με την Κηφισιά, χωρίς τον Αράο, χωρίς τον Χουανκάρ, περιμένοντας την απόφαση. Και ο Παναθηναϊκός είναι εδώ το συνεφιασμένο ρεμ που όλη μέρα έβρεχε λίγο, λίγα τα διαστήματα με ήλιο. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν έρχεται στην Αθήνα, έκανε προπόνηση το πρωί στη Ρένωση, δεν έπαιξε βασικά και οι υπόλοιποι το πήγαν με χαλάρωμα. Και έρχεται προπονημένος στην Αθήνα να ξεκουραστεί και ήδη αύριο πάλι να, συσταγωγικά το λέω, να μαντρωθούν οι παίκτες σε ξενοδοχείο για το παιχνίδι με την Κηφισιά. Πονηρό παιχνίδι γιατί έχει την κούραση από τη Λαμία ο Παναθηναϊκός, έχει την κούραση από το ταξίδι εδώ, έχει την απογοήτευση από εδώ. Δεν θα έχει τον Αράο με κόκκινη, έχει βγει, θυμίζω, στη Φθιώτιδα. Και τώρα πηγαίνει ο Παναθηναϊκός σε ένα ραντεβού με μια ομάδα που έκανε ζημιά στην ΑΕΚ, το οποίο δεν πρέπει να υποτιμήσει. Και να σα πω και κάτι. Είναι η μοναδική ομάδα για μένα η Κηφισιά που παίζει φουλ της άμυνας, δηλαδή πραγματικά κάθεται πολύ πίσω την μπάλα. Αυτό λοιπόν δεν θα είναι εύκολο μάτς για τον Παναθηναϊκό, έχει την ευκαιρία να κάνει ένα χειροτέσιο. Το μεγάλο πρόβλημα εντοπίζεται στα στόπερ. Γιατί ο Γιωβάνη και ο Σέγκβελ παίζουν να σταμάτα. Τώρα ο Αράο είναι εκτός, άρα δεν μπορεί να βάλει κάποιον άλλον εκεί. Μόνο 10 μπορεί σε μεσά γραμμή να την αποσφαίρει, που έχει δυνάμεις. Ο Βιλένα δεν έκανε καλή εμφάνιση, πρέπει και αυτός να ανεβάσει στροφές σίγουρα. Θα δούμε τώρα για τη σύνθεση, θα τα πούμε, είναι λίγο νωρίς να πούμε για σύνθεση. Ωστόσο, αριστερά ο Μπλαντένοβιτς δεν θα βγει. Δεν ξέρω αν θα δούμε το Λοντίγκιν μετά το λάθος του Μπρινιόλης, που παίξει ο Λοντίγκιν σε αυτό το match. Πάλι Σέγκεφελντ και Βάι θα είναι μέσα και νομίζω ότι θα δούμε ξανά τον Μπέρεθ σίγουρα, μάλλον γι' αυτό τον κράτησε και ο coach για να πάρει και λεπτά συμμετοχής στη μεσαία γραμμή με τον Τζέριν που δεν έπαιξε ολόκληρο το παιχνίδι, αλλά είναι ξεκούραστος και πιθανόν να βάλει εκεί στο 10 τον Μπερνάρ, θα βάλει το Μαντσίνι βασικό πιστεύω. Ο coach από τη μία πλευρά, ίσως και αριστερά τον Παλάσιος και θα φύξει έξω τον Τζούρισις. Τώρα εδώ ο Παναθηναϊκός, βλέπετε την αποστολή, να πάμε κοντά, να κάνουμε μερικά πλάνα. Τώρα εδώ ο Παναθηναϊκός και θα αναχωρήσει για την Αθήνα. Είναι ένα παιχνίδι, αυτό με την Κηφισιά, πολύ πονηρό, εκεί πράσινη. Είναι ένα παιχνίδι αυτό με την Κηφισιά, πολύ πονηρό, το οποίο θέλει μια χή διαχείριση. Τίποτα δεν πρέπει να υποτιμάς από αυτά τα μάτς. Αυτά είναι τα παιχνίδια τα οποία συνήθως κρύβουν πολλές παγίδες και είδατε πώς την πάτησε η ΑΕΚ. Έτσι και ο Παναθηναϊκός πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός, να γίνει πολύ διαχειριστικός και να μην κάνει κάποιο λάθος το οποίο θα του στοιχήσει, γιατί κρίνονται και σε αυτά τα μάτς, παιδιά, οι τρεις βαθμοί. Το Παπαντού ήταν, και το λέω γιατί όταν δείτε αυτό το βίντεο, πρώτα Θεός θα έχουμε φτάσει στην Αθήνα. Ήταν στη Γαλλία όλες αυτές τις μέρες, όπως και παντού, θα είναι και στο Villarreal λογικά. Κάλυψε με την περιγραφή του αγώνα την αναμέτρηση, κάλυψε την αναμέτρηση και με το κομμάτι του ρεπορτάζ. Πάρα πολλά βίντεο είδατε, στους πανηγυρισμούς, από την άφηξη των οργανωμένων παντών του Παναθηναϊκού, τη φοβερή εξέδρα που είχε ο Παναθηναϊκός.
Και τώρα πηγαίνουμε και στην Κηφισιά για να περιγράψουμε το μάτς. Αυτό που θέλω από εσάς είναι να κατεβάσετε το application του Πάω Παντού σε iPhone και σε Android και να κάνετε ένα follow στο YouTube και να ζητήσετε μια ενημέρωση στο YouTube. Αυτά από την Γαλλία και τον Νίκο Παγκάκη. Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Ευχαριστούμε για τη στήριξη, το ξαναλέω, γιατί εσείς είστε η δύναμη του papadou.gr και εμείς θα συνεχίσουμε να πηγαίνουμε παντού εκεί να μας στηρίζετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ και μείνετε συντονισμένοι για την περιγραφή του match, θα τα πούμε.